Καλημέρα παιδιά, Παντρέλης Σταυράκης εδώ, είσαι στο κανάλι μου και σήμερα θα κάνουμε το καινούριο μου full day of fitting. Καφεδάκι εδώ λοιπόν, καφεδάκι για άλλη μια φορά για να κάνω full day of fitting είναι Κυριακή, όπως σας έχω πει, με βολεύει πάρα πολύ αυτή η μέρα. Είναι πολύ πιο free για μένα, οπότε μπορώ να βιντεοσκοπήσω τα γεύματά μου και γενικότερα τη μέρα μου με πολύ μεγαλύτερη ευκολία. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι αποφάσισα να ξανακάνω full day of fitting γιατί προφανώς έχουν γίνει αλλαγές στη διατροφή μου. Το προηγούμενο full day of fitting ήταν ένα full day of fitting με αρκετά λιγότερες θερμίδες, αρκετά χαμηλές θερμίδες για τα στάνταρ μου. Με ωφέλησε αυτό, έχω κατέβει 2 κιλά, είμαι σε 114. Θα κάνω και το ποζάρισμα τώρα που θέλω να στείλω στον προπονητή μου και να δείτε και την εξέλιξη την οποία έχω. Οπότε σήμερα θα σας δείξω πως έχει διαμορφωθεί η νέα μου διατροφή, οι νέες μου θερμίδες, τα νέα μου μάκρος. Θα δείτε την εξέλιξή μου. Και υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρό, επειδή είναι σήμερα να έχω cheat meal και εσκεμμένα δεν έκανα cheat meal ούτε την περασμένη εβδομάδα, σκέφτομαι σήμερα να κάνω κανένα σοβαρό έτσι ψιλοαντρικό cheat meal, δυνατό, θερμιδικό πολύ. Θα το τραβήξω και αυτό, οπότε θα κλείσω, θα ανοίξω να κάνουμε το ποζαρισματάκι, ανοίγω να σας δείξω το πρώτο γεύμα και ξεκινάει το νέο full day of eating μου. Κάνε τσουλίτρα, πάμε! Πάμε πάλι! Πάμε πάλι! Λοιπόν και τώρα, τελειώσαμε το ποζάρισμα, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε το πρώτο μας γεύμα. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο κομβικό σημείο, έχουμε το ψωμάκι μας, έχουμε την πιτούλα μας και τώρα θα τους δώσουμε γεύση. Στη διατροφή μου έχω κανονικά 20 γραμμάρια φυσικό βούτυρο, το έχω αλλάξει με αυτό εδώ, το protein cream της Biotech, το οποίο είναι σαν μερέντα, μοιάζει πολύ με μερέντα, έχει λίγα λιγότερα λιπαρά από ό,τι έχει το φυσικό βούτυρο, οπότε βάζω από αυτό γύρω στα 30 γραμμάρια, από αυτό εδώ, και θα βάλω και 20 γραμμάρια μέλι στο ψωμί μου. Αυτά είναι η διατροφή όπως έχει διαμορφωθεί. Λοιπόν, θέλω 30 γραμμάρια από τη μερέντα μου. 30, ακριβώς. Δεν το λες και άσχημο, δεν το λες και άσχημο. Και να του δώσω τη χαριστική βολή, του βάλω λίγο παντζικάκι. Τώρα θα βάλω και τα συμπληρώματά μου, αυτά που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Ένα, αυτό εδώ είναι το Daily Pack της Biotech. Και αυτό εδώ με τα λίγα λιγότερα είναι το Arthro Guard. Φυσικά το CBD, αυτό είναι
Βοηθάει πάρα πολύ, είναι αντιστρες και βοηθάει πάρα πολύ και στην αποκατάσταση, έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Α, φυσικά να σας υπενθυμίσω τους εκδοτικούς κωδικούς. SPTIM 15 στο Develop Store για 15% έκπτωση σε όλα τα προϊόντα της, του καταστήματός μου. Και Σταυλάκης 30 στο site Nature Care για 30% έκπτωση. Και συνεχίζω, κολαγόνο και υλουρεναϊκό οξύ, πώς λέγεται αυτό. Αυτό, άλλα, αλφα λιποϊκό οξύ, βιταμίνη C, milk thistle, ένζυμα, γιατί τώρα αυξάνουμε τις θερμίδες και σιγά σιγά τα χρειαζόμαστε, B complex, ωμέγα 3 έξτρα, αυτά είναι και τα συμπληρώματα που χρησιμοποιώ το πρωί, οπότε ξεκινάω να κάνω το γευματάκι μου και ανοίγουμε μετά. Τι τη σκότα στα αυγά είναι, ή μήπως είναι διαφορετικά. Είναι από σοκολάτα. Δεν πιστεύω να φας τέτοια, εσύ κάνεις δίαιτα. Δεν σ' αρέσουν οι σοκολάτες. Μόνο ένα. Μόνο ένα θα φας. Δι... ναι, πες. Ένα έντομο. Ένα έντομο. Στο χέρι. Α, στο χέρι μου. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε το πρώτο γεύμα. Όπως σας είπα, τα μάκρος θα περάσουν από το πάνω μέρος της οθόνης ή το κάτω μέρος της οθόνης, ανάλογα στο, την όρεξη του Γιώργου του Σταματάκη στο μοντάζ. Ένα από λίγες λεπτομέρειες τώρα για την προετοιμασία είναι ότι έχω ξεκινήσει και ανεβάζω αρκετά το τέμπο στην προπόνηση, γίνονται πολύ πιο βαριές προπονήσεις. Αυτή την περίοδο είχα μια ενόχληση που είχα στα γόνατά μου. Αυτό έχω αρχίσει να το ξεπερνάω. Χθες έκανα την πρώτη μου προπόνηση και ψιλοπάτσα γκάζες λίγο στα πόδια. Ήμουνα οκ, okay. Αυτό με ευχαριστεί πάρα πολύ γιατί γενικώς ο στόχος μου για φέτος ήταν να βελτιώσω τα πόδια. Για τον επόμενο αγώνα στη Ρουμανία. Θεωρώ ότι είναι ένα σημείο το οποίο για να πάρω κάρτα πρέπει να τα βελτιώσω οπωσδήποτε, να τα μεγαλώσω και από μπροστά και ειδικότερα από πίσω, στους μυρίους δικεφάλους. Οπότε το ότι μπορώ πλέον και αρχίσω να προπονούμαι όπως θέλω, είναι γιατί έχω και πολλούς μήνες μπροστά μου μέχρι τον Νοέμβριο. Οπότε είμαι πολύ, αυτό μου φτιάξε πολύ την ψυχολογία αυτό το πράγμα. Ευελπιστώ να συνεχιστεί αυτή η καλή πορεία στα γόνατα. Έχω μια ελαφρή ενόχληση στον αγκώνα, τον αριστερό. Που όμως δεν με σταματάει από την προπονήση, δηλαδή μπορώ να κάνω βαριές προπονήσεις. Πέρα από κάποιες ασκησούλες, τις οποίες έχω αναγκαστεί στην προπόνηση χεριών, τις έχω φέρει εντελώς. Όπως είναι οι γαλλικές, ας πούμε, έχω γαλλικές με στραβόμπαρα. Την έχω φέρει εντελώς από το πρόγραμμά μου. Οπότε στην ουσία έχω μια ενόχληση στον αριστερό μαγκώνα αρκετά προσέντονη. Οπότε για να έχω φέρει κάποιες ασκήσεις από το πρόγραμμά μου, δεν τη λες και αμεληταία. Και τα γόνατά μου, τα οποία αυτά ξεπερνιούνται τώρα. Οπότε αυτομάτως το τέμπο στην προπόνηση ανέβει αρκετά παραπάνω. Οπότε θα μπορώ να προπονηθώ και σε πιο μεγάλη ένταση στα πόδια. Οπότε, ένα μικρό update τώρα, ρε παιδί μου, για το τι ακριβώς με λιγενέστε μέχρι αυτή τη στιγμή. Είδατε το ποζάρισμά μου, είδατε σε τι κατάσταση βρίσκομαι, σε 114 κιλά, που θεωρώ ότι είναι μια πιο καλή κατάσταση που έχω υπάρξει σε αυτό το βάρος. Εντάξει, είναι και η αρχή της προετοιμασίας. Κλείνουμε λοιπόν τώρα, θα ξανανοίξω στο δεύτερο γεύμα και όπως σας είπα, παίζει ενδεχόμενο για σοβαρό cheat meal σήμερα, αλλά μην το χρησιμοποιήσω. Θα δούμε πώς θα πάει η μέρα. Λοιπόν, παιδιά, ξεκινάμε να φτιάξουμε το δεύτερο γεύμα μου. Ξεκινάμε δυναμικά. Δυναμικότατα. Από ό,τι καταλάβετε, είναι ο Δημήτρης σήμερα καμεραμάν. Ναι, με ξέρει και κανένα. Είναι ο Δημήτρης που έπαιζε κάποια στιγμή. Όχι, είναι όλο μαλακή στα βίντεο. Όταν είχα 3.000 followers που έπαιζε, τότε αυτό είναι. λοιπόν, το ρύζι μου είναι 300 γραμμάρια που θα φάω αυτό το γεύμα. Συνήθως, επειδή τώρα έχω ξαναπροσθέσει λαχανικά στη διατροφή μου, για να δώσω γεύση στο ρύζι και στο κοτόπουλο βασικά. Βασικά σε αυτό το γεύμα έχω μοσχάρι. Μου έφερε ένα φοβερό κομμάτι ο Δημήτρης, απίστευτο. Μαλακό. Γάλακτος. Πολύ καλό. Λοιπόν, εγώ τα λαχανικά μου λοιπόν θα σοτάρω αρχικά στο τηγάνι. Κανονικά θα το αφήσετε λίγο να κάψει λίγο παραπάνω. Εγώ βιάστηκα τώρα. Και θα τα βάλω τα λαχανικά που κανονικά θα μπορούσα να τα έχω στο γεύμα μου βραστά. Τα βάζω λίγο στο τηγάνι. Σπανάκι, κρεμμύδι και λίγο έναν αγαπημένο μου πολτό. Τον πικορίλο αυτόν εδώ, της Μπαρίλα, ο οποίος έχει πολύ λίγες θερμίδες, δηλαδή σου βγάζει 90 θερμίδες στα 100 γραμμάρια και βάζω πολύ λίγο, δηλαδή θα βάλω γύρω στα 30 γραμμάρια στο γεύμα μου. Οπότε τα λαχανικά μου στην ουσία θα τα κάνω στο τηγάνι. Περίπου συνολικά τα λαχανικά που θα χρησιμοποιήσω όλα μαζί, γιατί εντάξει, αυτά είναι κατεψυγμένα και θα μπουν όσο θα βράζουν, θα μικραίνεται ο όγκος τους και το βάρος τους. Περίπου 200 γραμμάρια, μπορεί και λιγότερο να είναι. Θερμιδικά τα υπολογίζω κοντά στα 200 γραμμάρια. Στα μάκρος μου δηλαδή, που θα σας πω σε λίγο.
Κάτσε να βάλω και τα μπαγαρικά μου, να είμαι έτοιμος. Τσίλι, καπνιστή πάπρικα που μου αρέσει και λίγο αλάτι. Τώρα ακούμε ότι σιγά σιγά το τηγάνι εσύ παίρνει τη σωστή θερμοκρασία. Και τώρα σε αυτό το σημείο θα προσθέσω την ντομάτα μου. Και εδώ χαμηλώνω τη φωτιά λίγο. Λίγο. Για να μην μου κάψει την ντομάτα περισσότερο. Που είναι λίγο πιο ευαίσθητη. Ωραία. Εδώ θα ακούσετε, θα ακούτε το τηγάνι, σας λέει, σας μιλάει το τηγάνι, σας τα λέει αυτά που πρέπει. Να, βλέπεις. Α, είναι από αυτό που μιλάει. Ακριβώς, να. Τσάκ, αφήνει σωστή θερμοκρασία. Οπότε εδώ θα βάλω λίγα μπαχαρικά, θα βάλω λίγο αλάτι. Καπνιστή πάπρικα βάζω σχεδόν παντού. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και θα βάλω και λίγο τσίλι. Ωραία. Κατευθείαν μυρίζει πάπρικα, ρε παιδιά. Και σε αυτό το σημείο θα προσθέσω το ρύζι μου. Να ανακατευθεί καλά με τα λαχανικά. Καλά, σε αυτό το σημείο βέβαια να σας πω ότι αυτό αλλάζει πάρα πολύ τη γεύση του ρυζιού, νομίζω θα μπορείτε να το φανταστείτε. Γίνεται πάρα πολύ πιο νόστιμο, είναι πολύ πιο εύκολο προς κατανάλωση. Ειδικά τώρα που η ποσότητα του ρυζιού έχει λίγο αυξηθεί και έχει πάει στα 300 γραμμάρια, μου είναι πολύ πιο εύκολο να το φάω. Παρά ότι μεγαλώνει σε όγκο, επειδή αυξάνεται κατά πολύ η γεύση του, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο για μένα να το καταναλώσω. Αφιερώνω λίγο χρόνο παραπάνω έτσι να το στο τηγάνι να το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά πραγματικά με βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό το σημείο θα το αποσύρω, είναι έτοιμο. Ούτε όλο το ρύζι ήταν ψημένο, οπότε. Πάει για απόσυρση. Για απόσυρση. Μιλάμε τώρα λαός, ε. Λαός. Και λείπουνε και δυο. Και λείπουνε και δυο. Λοιπόν, το ρύζι είναι έτοιμο. Θα ρίξουμε ελάχιστο λάδι στο τηγάνι για να κάνουμε. Τι θα να πω, τώρα θα έχει λίγο φασαρία γιατί κατεβήκανε με τη συμμορία κάτω. Εντάξει, live εκπομπή είμαστε, είμαστε ζωντανή εκπομπή. Εδώ στα σημεία αυτό θα κολλήσει τα μεσαία. Ρε αγόρι μου, έχω δει τώρα Masterchef που δεν το βάζει στο μυαλό σου. Αλήθεια, έχω γράψει ώρες εκπομπές, ώρες. Να ακούσουμε το σωστό, τον αντρικό τον ήχο. Αυτή είναι η σωστή θερμοκρασία. Αυτό είναι ένα μείγμα με ανάμεικτα μπαχαρικά. Λοιπόν, έμεινε το πιο χοντρό κομμάτι αυτά για το τέλος. Το βλέπω έχει πιάσει ένα ωραίο χρωματάκι, ωραίο αντρικό. Το αποσύρω. Έχω αλατίσει τα άλλα κομμάτια, θα αλατίσω και αυτό. Καθώς θα ξεκουράζεται. Θέλω και το αλατάκι. Θα το αλατίσω και από την άλλη μεριά. Περίπου ένα πενταλεπτάκι να ξεκουραστεί, να φύγουν τα πολλά ζουμιά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό εδώ είναι το δεύτερο γεύμα. 300 γραμμάρια ρύζι, περίπου 150 λαχανικά με 200, περίπου. 230 μοσχάρι γάλακτος. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα να κάνουμε το γεύμα και μετά ανοίγουμε για το τρίτο γεύμα. Πω, φίλε. Μπομπά είναι. Πάει, δοκιμάσαι. Όχι, θα το φάω, θα δοκιμάσω. Από εδώ πάει. Ξέρω, το βλέπω, θα μου χαλάσει τον καφέ τώρα, δεν θέλω. Τρίτο γεύμα, 350 πατάτα, 230 γραμμάρια κοτόπουλο. Όπως σας είπα, τα μάκρυς θα περνάνε σαν γράφημα από εδώ πάνω από την οθόνη. Κλείνω να κάνω το τρίτο γεύμα, ανοίγουμε για το τέταρτο. Ήρθε η ώρα του τσιτ. Και έχει ανοίξει ένα καινούριο μαγαζί εδώ στο Ηράκλειο, δεν είναι διαφήμιση αυτό. Και λέω να δοκιμάσω, το περίμενα πολύ καιρό κάτι τέτοιο πράγμα να έρθει στο Ηράκλειο, είναι κάτι αντίστοιχο του KFC. Θα σας δείξω λίγο το μενού του. Πάμε στο μενού, είναι καινούριο μαγαζί, δεν έχει ακόμα site. Λοιπόν, εδώ, Mega Packet Menu, 8 μπουτάκια, 8 τραγανές θερούγες, 8 τραγανά φιλετάκια κοτόπουλο, 2 πατάτες medium, 2 αναψυκτικά και 2 σαλάτες. Ένα mega budget menu θα ήθελα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, καταφτάνει.
Κλείνω και μόλις ανοίξω θα σας δείξω τη σοβαρή τσιτάρα για την Κυριακή μου. Μία. Και μία. Και κάτι ψηλές εδώ. Ωραία, αυτή είναι πολύ βαρύ, ρε. Μακδόναλτς. Δεν είναι Μακδόναλτς. Οπα. Πολύ πράγμα. Ναι. Είναι κιλά. Εδώ στα 2 κιλά πρέπει να είναι. 1750 γραμμάρια. Πω, είναι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρω, θα το προσπαθήσω. Είναι πολύ καλό. Και το φιλέτο. Το μπουτάκι είναι πολύ καλό. Το φιλέτο. Εξίσου πολύ ζουμερό. Πάρα πολύ ωραία κρούστα. Έχει λίγο σκόρδο που μου αρέσει εμένα. Ακούγεται αρκετά. Και οι φτερούγες πολύ καλές. Τρώγω. Οι υπόλοιποι που έχουν παραγγείλει McDonald's που του αρέσει το McDonald's δεν ήθελα να φάνε αυτό που ήθελα εγώ. Εγώ είμαι μέχρι εδώ. Εδώ έχω φτάσει αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι ότι εγώ είχα φάει 2 ώρες πριν το προηγούμενο γεύμα μου. Παράγγειλα από το συγκεκριμένο μαγαζί που δεν ήξερα πόση ώρα περίπου θα κάνει να μου το φέρει. Το φέρανε αστραπιαία, πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ξεκίνησα, δηλαδή φαντάζομαι το δεύτερο γεύμα το είχα φάει 5.30 και τώρα είναι ήδη 7.30. Είναι πολύ νωρίες. Οπότε, εδώ κάπου είμαι τώρα, θα πάρω ένα διάλειμμα. Θα σας δείξω το ρολόι μου. Θα κάνω ένα μικρό διαλυματάκι και θα το τελειώσω. Κάναμε διάλειμμα ένα μισό ωράκι. Από ό,τι δεν έχει πάει 8, βέβαια. Ήδη είμαι ζορισμένος, με ζόρισε πολύ. Θα προσπαθήσω να το τελειώσω τώρα. Μόλις λοιπόν το τελείωσα το τέταρτο γεύμα, τώρα θα ζυγίσω τα κουκαλάκια και τα κρούστα που περισσέψανε. Αρχικά το ζύγισα μόλις ήρθε, ήταν 1750 γραμμάρια όλο μαζί. Θα αφαιρέσω αυτό το που έχει περισσέψει, να βρούμε το σύνολο του φαγητού που φάγαμε για να βγάλουμε τις θερμίδες. Λοιπόν, το ζυγίσαμε λοιπόν το φαγητό, ήταν αρχικά 1740 γραμμάρια. Αφαιρέσαμε τα 460 γραμμάρια που ήταν τα κουκαλάκια και κάποια κρούστα έτσι που περίσσεψε. Εδώ να σας πω, 1460 γραμμάρια συνολικά ήταν το κρέας που φάγαμε, που έβαγα. Ήταν πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, με δυσκόλησε πάρα πολύ να το φάω. Νιώθω πολύ πιεσμένος, πολύ ζορισμένος. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα μπορέσω να φάω τα άλλα 2 γεύματα που μένω, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να τα κάνω. Τέλος πάντων, θα το παλέψω. Αυτή ήθελα να πω. Α! Θα περάσω λοιπόν τα μάκρος του γεύματος αυτού. Θα βρω τα μάκρος ακριβώς πως είναι του κοτόπουλου, του παναριστού, του μπιτιού κτλ. Θα βρω, θα σας βάλω λοιπόν πόσες θερμίδες ήταν το τσίτ που κάναμε, που έκανα. Αλλά επίσης θα περάσει και οι θερμίδες που θα είχα κανονικά στο κανονικό μου γεύμα, εάν δεν είχα το τσίτ. Που το κανονικό μου γεύμα αυτή τη στιγμή θα ήταν 230 γραμμάρια φιλέτο κοτόπουλο και 300 γραμμάρια ρύζι. Θα περάσουν λοιπόν και οι δύο εκδοχές για να δούμε και τις θερμίδες που θα φτάσουν με το τσιτ, αλλά και που θα ήταν, ποιες είναι μάλλον αυτές τις κανονικές μου διατροφές που κάνω κάθε μέρα αυτή την περίοδο. Που γι' αυτό το λόγο και να φτιάχνω αυτό το βίντεο για να σας κάνω μια ενημέρωση για πώς έχει διαμορφωθεί η διατροφή μου, μιας και όπως είμαι, όπως σας έχω πει, είμαι σε προετοιμασία για το αγώνα στη Ρουμανία. Το επόμενο μου γεύμα είναι πάλι μοσχαρίσια μπριζόλα, μοσχάρι γάλακτος μαζί με πατάτα, το οποίο ελπίζω να είμαι σε θέση να το κάνω περίπου στις 10.30 ώρα. Τώρα είναι 8 και 20. Γύρω στις 10.30 ώρα θα προσπαθήσω, θα επιχειρήσω να το κάνω αυτό το γεύμα. Θα ανοίξω στο επόμενο γεύμα. Πέμπτο γεύμα. Δεν είμαι και σε πολύ θέση να το φάω. Θα το παλέψω. 230 μοσχάρι, 300 πατάτα. Λοιπόν,
κλείνω, να το φάω και θα κάνουμε αποφώνηση με το τελευταίο γεύμα της ημέρας που δεν έχει υδατάνθρακα, είναι σπράδια αυγού μόνο με μερικά λαχανικά. Φτάζει η ώρα για το τελευταίο γεύμα. Είναι η ομελέτα μου. 10 σπράδια, 2 κρόκι, λίγο σπανάκι και λίγο πελιτές ντομάτας. Και εδώ βέβαια φτάνει στο τέλος του full day of eating μου. Σας έδειξα όλα τα γεύματά μου. Κάναμε το cheat, αυτό το σοβαρό cheat, το οποίο θα σας δείξω στις θερμίδες και στις δύο εκδοχές, δηλαδή και στη σημερινή μέρα πόσες είναι οι total θερμίδες που έγραψε το κοντέρ, αλλά και στην περίπτωση που δεν θα είχα το cheat και είχα το κανονικό μου γεύμα, πόσες θα ήταν οι κανονικές μου θερμίδες. Προσπαθώ να μιλάω σιγά γιατί είναι πολύ αργά, είναι 1 η ώρα και μου είναι όλοι στο σπίτι. Οπότε παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη στήριξή σας. Σε όσους θα δείτε το βίντεο, ελπίζω να σας αρέσει, ελπίζω να αφήσετε χρήσιμα όλα αυτά τα πράγματα που προσπαθώ να σας δείξω. Και φυσικά εδώ θα σας προσκαλέσω να κάνετε like στο βίντεο οπωσδήποτε, εγγραφή στο κανάλι και φυσικά ένα κουδουνάκι για να σας έρχονται οι μελλοντικές ενημερώσεις στα βίντεο που θα γίνουν στο μέλλον. Λοιπόν παιδιά, να είστε καλά, είμαι ο Παντελής Σταυλάκης και άλλο ένα full day of eating έφτασε στο τέλος του.